Ορίστε. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Άκουσα τα τελευταία λόγια του κυρίου Τσακαλώτου, όχι του κυρίου Δραγασάκη, συγγνώμη, που είπε ότι πιστεύει ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα ξαναδώσει ψήφο. Και θέλω να του επισημάνω ότι οι πολιτικοί άνδρες την ψήφο τη ζητούν από το λαό και όχι από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Έτσι, εκείνη η ψήφος θα μετρήσει, κύριε Δραγασάκη, κατά πόσον έχετε την έγκριση της κοινωνίας. Τώρα, η παρούσα αριθμητική υπεροχή που έχετε δημιουργήσει, με τον τρόπο που την έχετε δημιουργήσει, εσείς ξέρετε αν σας επαρκεί και αν είναι αυτή που σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε ό,τι κάνετε. Εσείς θα το κρίνετε. Μετά είπατε ότι οι διάφοροι που ανέβαιναν στα κότερα απεδείχθη ότι ήταν εκμαυλισμός του πολιτικού βίου. Δηλαδή ότι ήταν ψευδείς οι καταγγελίες για το Φλωράκι, ψευδείς η φωτογραφία για τον κύριο Μητσοτάκη ότι είχε φωτογραφθεί με Γερμανούς. Αυτό είπατε. Επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες αν απεδείχθη ότι ήταν όλες αυτές οι φωτογραφίες πλαστές. Επιτρέψτε μου, γιατί δεν βγήκε από κανένα δικαστήριο αυτό, δεν βγήκε. Απλά ιστορικά εφθάρει η εντύπωση και αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θυμάμαι δικαστήριο που να είπε αυτή η φωτογραφία είναι πλαστή, να έγινε πραγματογνωμοσύνη. Αλλά ωστόσο, το να ανεβαίνουν οι πολιτικοί στα κότερα είναι το καλύτερο? Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου που ανέβαινε στον Γκουανταλαχάρα του Κόκαλη ήταν οι καλές του στιγμές? Ήταν οι καλές στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου αυτές που έκανε διακοπές με το κότερο ζείο Κόκαλης, του Κόκαλη? Δεν ήταν οι καλές στιγμές αυτές του Ανδρέα Παπανδρέου? Και εσείς οι νεοδημοκράτες, δεν ξέρω γιατί καταφύγατε σε επιχειρήματα με κότερα. Δεν έχει κανένα σας ανεβεί σε κότερο? Όχι. Όχι. Και στη Μύκονο είστε συχνοί και σε κότερα είστε και στα σαλόνια του Κολονακίου συχνάζετε. Σας παρακαλώ τώρα να είμαστε σοβαροί. Γιατί ο Χριστός είπε, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο, και δεν βάρεσε κανείς λίθο. Κανείς δεν βάρεσε λίθο. Λοιπόν, ο δημόσιος άνδρας και γενικώς στη δημόσια ζωή πρέπει να είμαστε κοσμοκαλόγεροι, άμα θέλουμε να σέβεται και ο κόσμος, γιατί υπάρχει κόσμος που ζει με 300 ευρώ. Αν τον εκπροσωπούν άνθρωποι από τα κότερα, είναι δική σας υπόθεση. Μπέστε στα καφενεία να δείτε τι λέει για τους πολιτικούς ο κόσμος. Μπέστε στα καφενεία και αν σας πει μπράβο σας, αν υπάρξει πολίτης που σας πει συγχαίρω το Τσίπρα που ήταν στην Παναγοπούλου, συγχαίρω το Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν στου Κόκαλη ο Γκουανταλαχάρα το κότερο. Εδώ υπήρχε μια εποχή που το φωτογραφίζανε τον Γκουανταλαχάρα καθημερινώς πρώτη σελίδα και επέρετο το Πασόκ ότι κάνει διακοπές ο πρόεδρος του επί του γιότ του κυρίου Κόκαλη. Και τώρα τον πήρατε εσείς. Τώρα τον Κόκαλη ήταν τόσο καλά τα διδάγματα τα ηθικά. Και λένε πολλοί από εσάς, γιατί λέει, οι πλούσιοι δεν δικαιούνται να είναι σε συνδυασμούς, σε λίστες, δεν δικαιούνται να... Βεβαίως δικαιούνται οι πλούσιοι, αλλά και βεβαίως είναι δείγμα γραφής πώς σκέφτεται το κάθε κόμμα.
Δηλαδή θα εκπροσωπήσει ο Κόκαλης τα 300 ευρώ, θα εκπροσωπήσει αυτούς τους 600.000 που είναι στην Γερμανία, τι θα εκπροσωπήσει ο νεαρός ο Κόκαλης. Πέστε μου τι θα εκπροσωπήσει και αναλόγως να πράξουμε. Κάποτε βγήκε ο Πρωθυπουργός, νομίζω στην αίθουσα της Βουλής, ο κ. Τσίπρας, και είπε ότι έπιασε το Ριχάρδο. Ότι έπιασε το Ριχάρδο, επιτέλους, ένας μεγαλέμπορας που μάζευε χρυσό και το έστελνε στην Τουρκία. Και παρουσιάστηκε ως εθνική επιτυχία, ότι συλλάβαμε ένα λαθρέμπορο. Μετά από δύο μέρες, τρεις, ο λαθρέμπορος αυτός έγινε ήρωας και συνεχίζει και βλέπει παντού στην Νάουσα κατάστημα τάδε, στη Βέρεια το άλλο, στη Θεσσαλονίκη 2-3, στην Αθήνα 11 δεκαριά. Ο Ριχάρδος τελικά δεν κατάλαβα. Ήτανε λαθρέμπορος, ήτανε καλός άνθρωπος και τον συκοφαντήσαμε αδίκως. Τι εξ όλων ήτανε. Γιατί για να φτάσει ο Πρωθυπουργός εδώ να πει ότι συνέλαβε το Ριχάρδο, σημαίνει ότι ήταν η μεγάλη επιτυχία των οικονομικών αρχών. Δεν είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Δαργασάκης, γιατί θα το έλεγε και στην αίθουσα. Άλλα πράγματα λέει τώρα. Δεν λέτε για τίποτα σχετικό, για τα κότερα. Όχι, τα κότερα επιτρέπονται. Τα κότερα επιτρέπονται, μη στενοχωρούμε καθόλου. Λοιπόν, φέρατε μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου. Μέτρα. Και σήμερα ο κόσμος είναι τόσο δυστυχισμένος που και ένα ευρώ να του δώσεις, και ένα ευρώ να του δώσεις. Εγώ ήμουν χθες στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό δεν μίλησα στην πρωτολογία, και έκατσα λίγο να δω πώς σκέπτεται ο κόσμος και περάσανε καμία τριανταριά ζητιάνοι, οι οποίοι δεν γυρεύανε ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50 ευρώ. Μισό ευρώ. Μισό ευρώ, ενδέκατο του ευρώ. Εδεχόντουσαν με ενδέκατο του ευρώ να ικανοποιηθούν. Έχει φτάσει η Ελλάδα λοιπόν και η κοινωνία στην εξαθλίωση. Εκεί έχει φτάσει. Και του δίνεται μέχρι 500 ευρώ ένα μισθό το χρόνο, πάνω από τα 500 το 30%, πάνω από τα 1000 ότι του δίνεται, ωραία ποσοστά, και του δίνεται κάποια χρήματα, τα οποία βέβαια είναι υπολογίσιμα για τον πολύ φτωχό, έτσι, γιατί μπορεί να αγοράσει ψωμί. Πηγαίνετε σε όλη την Ευρώπη και αν δείτε, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, να δίνει το κράτος 50, 100, 500 ευρώ, να μου πείτε δεύτεροι είστε εσείς. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Τι θα πούν οι πολίτες τρεις μέρες πριν τις εκλογές όταν δουν στους λογαριασμούς τους 100 ευρώ. Τι θα πούν. Τι ωραίος ο Πρωθυπουργός. Κάτι άλλο θα πούν και ξέρετε τι θα πούν. Δεν θέλω να το πω ή δεν σέβομαι την αίθουσα. Για όνομα του Θεού. Στη Γερμανία έχω τονίσει, δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος 6 χρόνια πριν τις εκλογές. Δηλαδή αν αλλάξει τώρα, επί 6 χρόνια θα γίνεται με το σύστημα που είναι τώρα. Και τον τελευταίο χρόνο απαγορεύεται πρόσληψη, τον προεκλογικό χρόνο. Απαγορεύεται πρόσληψη. Τα ακούτε? Εσείς τι κάνετε εδώ? Διδάσκετε όλη την Ευρώπη πολιτικό ήθος δι' αυτού του τρόπου με τα 50 και τα 100 και τα 200 ευρώ και με τις προσλήψεις που ετοιμάζετε, τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Αφήστε να τα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Εσείς πιστεύετε ότι θα είστε. Γιατί θέλετε να συνυπολογιστεί στο ποσοστό σας? Και ο Ράλης, μια και μιλάμε εδώ σε δεξιούς, ο Ράλης πολέμησε στο τέλος της θητείας του και έκανε ρουσφέτια. Και έκανε διορισμούς ο Ράλης. Και κάπου που βρέθηκα που ήταν ένας Γρηγοριάδης, είχε γενικός διευθυντής, καλά λέω τρελή είστε. 15 μέρες πριν τις εκλογές και διορίζετε στην Εθνική Τράπεζα καθαρίστριες. Τι κάνετε? Τι είναι αυτά?
λέει, ο αντίπαλος στο Πασόκ φέρεται πολύ εσχρά και αναγκαζόμεθα. Τα έκανε ο Ράλης και εγώ νομίζω ότι αύξησε τη δύναμη αντί να τη μειώσει της διαφοράς του. Δηλαδή, κινήσεις της τελευταίας στιγμής τέτοιες, διορισμοί κλπ, δείχνουν πανικό. Δεν ξέρω, το ράλι έχουν ως δίδαγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανώς το ράλι. Το ράλι. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Αλήθεια, πιστεύετε, όποτε και να γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν μέχρι το Σεπτέμβριο εκλογές, θα γίνουν. Πιστεύετε ότι ένας που έχετε διορίσει τώρα θα σας ψηφίσει? Από μέσα του ξέρετε τι λέει ο καθένας. Δεν είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες να ξεχνούν πολυετής λιτότητες και πολυετής θυσίες επειδή τώρα τους διορίζεται, γιατί ξέρουν για ποιο λόγο τους διορίζεται τώρα. Λέτε ότι επανορθώνουμε, ότι πήγε καλά η οικονομία και επανορθώνεται τα πράγματα. Τι πήγε καλά η οικονομία? Μια οικονομία πάει καλά όταν γίνονται επενδύσεις, όταν υπάρχει ανάπτυξη. Φέρατε καμία ανάπτυξη? Αν πήγε καλά η οικονομία, πήγε σε αριθμούς καλά και αφού στύψατε και μαδίσατε όλη τη χώρα. Έτσι πήγε καλά η οικονομία. Μαδίσατε όλο τον κόσμο. Και από αυτό που εισπράξατε από το χδίσιμο του κόσμου, λέτε γυρίζετε 50-100 ευρώ. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Θα τα θυμόσαστε, θα περάσει ο χρόνος, θα φύγετε από αυτή τη Βουλή και θα σας συνοδεύει ένα όνειδος για τη συμπεριφορά σας. Και μόνο που θεωρείτε ότι με κινήσεις τέτοιες μπορεί να παραμείνετε στην εξουσία. Αλλά ωστόσο λέω και για τη Νέα Δημοκρατία. Μη χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Διότι γυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και παντού ευλογεί τα πάντα. Κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, σε αυτούς που τους τα σπάσανε οι Ρουβίκονες, λέει, από την άλλη μέρα των εκλογών, θα πέσει μπούρδουλας και θα υπάρξει τάξη. Δηλαδή, τι θα, δηλαδή, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη και έπρεπε να προστατευθούν τις Μαρφίν, οι έγκλειστοι, έπρεπε να στείλει την αστυνομία να γίνει σφαγή. Η εγκληματικότητα πατάσεται με τέχνη. Βρίσκεις τους πυρήνες, εξαρθρώνεις τους πυρήνες. Δεν γίνεται με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών, γιατί θυμάστε στην Πάτρα εκείνος ο Καλαμπόκας με εκείνον τον Τεμπονέρα, όταν πήγανε ένα σύγκρουση, θυμίστε τι έγινε. Και πάλι καλά που είχαμε ένα θύμα τότε. Μπορούσαν να είχαμε 25. Θέλει τέχνη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αφού οι ίδιοι έχετε διαχειριστεί στο παρελθόν ανάλογες στιγμές και δείξατε αδυναμία. Γιατί υπόσχεστε, πέστε ένα απλό, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, πιο πιστευτό γίνεται ένα τέτοιο απλό πράγμα που δείχνει καλή πρόθεση, παρά να δείξετε τη μαγιά ότι όλα διαμιάς θα τα διορθώσετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο λαός θέλει ειλικρίνεια, δεν θέλει... Τι έχετε μεγαλύτερες ικανότητες, έχει ο Μητσοτάκης μεγαλύτερες ικανότητες από το Σαμαρά? Δεν κατάλαβα. Εδώ πέρα έγινε το Μακεδονικό και ο Καραμαλής δεν άνοιξε το στόμα του. Εχθές με πλησίασε ένας στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, για τον Καραμαλή τι έχεις να πεις? Λέω, ένα λεπτό ρε παιδιά. Ο Καραμαλής μια δήλωση έκανε για το Σκοπιανό. Πού είναι η δήλωση του Καραμαλή? Να πει διαφωνώ, δεν πρέπει να δώσουμε το όνομα. Τίποτα. Μια δήλωση, οι οδοντόκρεμες κολλινώσεις είναι σοβαρότερες από τη δήλωση του Καραμαλή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σας τιμάει η δήλωση? Και μετά πάτε στη Θεσσαλονίκη και λέτε είμαστε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι κατά είστε? Μόνο για γλώσσα και για ταυτότητα μιλάγατε. Για το όνομα δεν μιλήσατε ποτέ. Και είναι ψέμα ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών γράψατε σύνθετη ονομασία το 2008. Είναι ψέμα? Είναι ψέμα ότι προσήλθατε στο Βουκουρέστι με πρόταση Μακεδονία παρένθεση Σκόπια? Ο Βενιζέλος είναι ψέμα ότι πήγε ο Βαγγέλης στα Ηνωμένα Έθνη και είπε σύνθετη ονομασία?
Άρα τι βρέθηκε, η Μακεδονία βρέθηκε μπροστά σε τρία κόμματα που δίνανε το Μακεδονία. Ή λέω ψέματα. Ζήτησε η Νέα Δημοκρατία δημοψήφισμα. Πού είναι το δημοψήφισμα. Δηλώνει, εγώ έστειλα επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη και του είπα, δήλωσε ότι ως πρωθυπουργός δεν θα δεχθείς ποτέ τον όρο Μακεδονία. Δεν μου απάντησε. Πριν γίνει η ψηφοφορία τότε για τη δυσπιστία. Δήλωσε ότι δεν θα δεχθείς. Δεν σας διέκοψα τώρα, δείχτε λίγη. Εμείς υπομένουμε στοϊκά να μιλάτε εσείς και ιδιαίτερα όταν λέτε και μπούρδες. Αφήστε, όταν λέμε κάποια σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε στη Βουλή να ακούμε. Γιατί έρχεστε και διαβάζετε εδώ τυφλοσούρτες που σας τους γράφουν άλλοι, προφανώς, έτσι, ναι. Ή είστε τελείως ανίκανοι να βγάλετε ένα λόγο εδώ στη Βουλή. Όσοι διαβάζετε έγγραφα, γιατί διαβάζετε. Να φτάνει ένας να είναι βουλευτής και να μην μπορεί να απαγγείλει ένα λόγο 10 λεπτών. Αυτό είναι. Έχει απαγορευτεί, το ξέρετε, στη Βουλή, ότι απαγορεύεται να μιλάς από χειρόγραφο. Πόσοι μιλούν στην αίθουσα αυτή χωρίς χειρόγραφο. Τους έχετε μετρήσει. Κύριε Τασούλα, πρέπει να τους μετρήσετε κάποια στιγμή, να κάνετε ένα απολογισμό. Γιατί μου λένε εμένα, τι κάνατε 4 χρόνια, λέει κύριε Λεβέτη, τι ωφελήθηκε η Ελλάδα. Από το Πασόκ τι ωφελήθηκε η Ελλάδα, που διόρισε 1 εκατομμύριο κόσμο. Εσάς από τη Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία στην προδοσία της Μακεδονίας είστε συνένοχοι. Από εσάς τι ωφελήθηκε η Ελλάδα, που κατεβάσατε 60% της συντάξης του κόσμου. Από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ωφελήθηκε η Ελλάδα. Ή δεν τις κατεβάσατε εσείς συντάξεις. Τι ωφελήθηκε η Ελλάδα από τον Τσίπρα. Τι θα θυμάται από τον Τσίπρα η Ελλάδα. Μαλώνατε χθες για τα φρονήματα του Παύλου Τσίπρα. Μαλώνατε χθες για τα φρονήματα. Αν ήταν δεξιός, αν ήταν... Εγώ επειδή έτυχε και τον έζησα, σας λέω ότι εμένα με έλεγε αριστερό. Επειδή ήμουν πάντα φλογερά κεντρός και πάντα έτσι υπέρ της απλής αναλογικής και δημοκρατικών απόψεων, ο πατήρ Τσίπρας μαλώναμε και με έλεγε αριστερό. Μόνο αυτό. Εκείνος τι ήταν, δεν απεκάλυπτε. Τώρα αυτό που λέτε ότι έπαιρνε δουλειές επί Χούντας, ακούστε κάτι. Επί Χούντας όσοι παίρνανε δουλειές, όλοι χαϊδεύανε τη Χούντα. Όπως και σήμερα όσοι παίρνουν δουλειές, τι είναι αντίθετοι με την κυβέρνηση. Πάνε δηλαδή στον υπουργό που μοιράζει τις δουλειές και του λένε εμείς είμαστε δεξιοί, αλλά δώσε μας. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Γιατί έχω ζητήσει εγώ παρουσία εισαγγελέως, να υπάρχει παρουσία εισαγγελέως στην ανάθεση δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών μεγάλου ύψους. Γιατί. Διακληρώσεως ο εισαγγελέας, όχι να διορίσω εγώ το φίλο μου τον εισαγγελέα, διακληρώσεως ο εισαγγελέας να είναι παρόν στη διαδικασία ανάθεσης. Γιατί άλλο είναι να κυνηγάς το ίχνος μήπως έκλεψε και άλλο να τον έχεις παρόντα στη διαδικασία να αποφεύγεις τους κλέφτες και τις κλεψές. Είναι, η αίθουσα μου απάντησε ποτέ. Στην ποινικοποίηση του Ρουσφίτιου που ζήτησα να γίνεται με τυφλό σύστημα ο διορισμός στην Ελλάδα εφ' εξής, σε όλους και για εδώ μέσα και για παντού. Με τυφλό σύστημα να γράφεις τα μόρια σου, την κατάστασή σου και αναλόγως να εισέρχεσαι. Να μην ξέρει αυτός που εγκρίνει το διορισμό να έχει μόνο κωδικό, να μην ξέρει ποιος είσαι. Αλλιώς άμα βάζει ο καθένας στους δικούς του, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει κύριε Καλαφάτη μου. Θα σωθεί ποτέ αυτή η χώρα. Και έχω γνωρίσει και τον πατέρα σας και φάγαμε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας σας θέλει να συνεχιστεί το ρουσφέτη ή θέλει να σοβαρευτεί η χώρα. Σας ρωτώ, ρωτήστε τον. Γιατί εμένα προσωπικά μου είπε ότι θέλει να σοβαρευτεί η χώρα. Αυτό μου είπε. Τώρα επειδή είναι ο πατέρας σας μπορεί να σας ψηφίζει βέβαια. Για την Ευρώπη και για το ευρώ εδώ μέσα έχουν γίνει πολλά έσχη. Δηλαδή, ο Τσίπρας έσχιζε μνημόνια και μετά έγινε ξεβράκωτος των Αμερικάνων. Έτσι, αμφιβάλλει κανείς. Και μάλιστα κυκλοφορούσατε του Τσίπρα μερικοί στους ΣΥΡΙΖΑ και λέγατε άμα γίνει κανένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία
Άμα δεν δώσουμε τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς και γίνει κανένα θερμό. Ακούστε επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυκλοφορούσαν σε συζητήσεις και λέγανε, αν πούμε όχι στους Αμερικάνους και γίνει κανένα θερμό επεισόδιο, μετά η Ελλάδα. Ακούτε με τι επιχειρηματολογία δώσανε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Έπρεπε να ντρέπονται του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να ντρέπονται για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά ο Σαμαράς πήγε στο Ζάπιο και ουσιαστικά ήταν προσκεπτικιστή σαν τον Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης άκουγα προχθές μια νύχτα, 3 η ώρα, είχε μια κασέτα. Δεν θυμάμαι, 3 τη νύχτα, αργά. Ναι, κασέτα ήταν. Και έλεγε ότι εκπροσωπεί τους ευρωσκεπτικιστές. Έγινε ιδεολογία. Η άρνηση της Ευρώπης έγινε ιδεολογία κατά τον Καρατζαφέρη. Δεν έχει τι να δηλώσει, γιατί όσα έχει δηλώσει τα έχει αρνηθεί. Και στη συνέχεια το μόνο που του μένει τώρα ευρωσκεπτικιστής να δηλώσει. Δεν ξέρει τι του φάρατσε την τύχη. Υπήρχε ένας έτοιμος να κυβερνήσει στην Αγγλία, ο οποίος εξυφανίστηκε από το χάρτη. Καταλάβατε. Κάνει τον ευρωσκεπτικιστή. Που δεν είναι ιδεολογία το να μισεί την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολλές αδυναμίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη η Ευρώπη. Ούτε αλληλεγγύη δείχνει. Και το ότι επιτρέπει η Μέρκελ στον κάθε ένα να κλείνει σύνορα, να κλείνει σύνορα για τους πρόσφυγες, έπρεπε να του κόβει τη χρηματοδότηση. Στα κράτη, τα κράτη της Ευρώπης πρέπει εξίσου να απορροφήσουν τα βάρη. Είτε οικονομικά, είτε σε πρόσφυγες. Αυτό θα πει η Ευρώπη. Από κοινού αποδοχή των βαρών. Δεν δικαιούνται κάποια κράτη να κλείνουν σύνορα και να αφήνουν τα παράκτια κράτη να σηκώσουν όλο το βάρος. Έπρεπε να κόβουν σε αυτά τα κράτη που αδικοπραγούν τη χρηματοδότηση. Να δούμε, θα κλείσουν σύνορα μετά. Αν αφήνει σου βέβαια να κλείνει σύνορα, κάνει ό,τι θέλει. Η Ευρώπη λοιπόν θέλει πολύ τολμηρότερες αποφάσεις. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και ειλικρινέστερη. Και σε αυτή την αίθουσα εσείς που είστε, την έχετε αμφισβητήσει την Ευρώπη όλοι. Ο Σαμαράς στο Ζάπιο, ο Τσίπρας με εκείνα που έκαν τις τρέλες όχι στο ένα, όχι στο άλλο και μετά ναι σε όλα. Με τα δημοψηφίσματα, με όλη αυτή την εικόνα. Και μετά λένε, είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στην Ευρώπη και πώς την ξαναβρήκαμε την εμπιστοσύνη. Ξεβρακωνόμενοι. Όταν ξεβρακωθήκαμε, ξαναβρήκαμε την εμπιστοσύνη. Να είστε σίγουροι ότι όταν έχεις βγει στα κάγκελα και λες τρέλες, ο μόνος τρόπος μετά για να πείσεις είναι να βγεις ξεβράκωτος μέρα μεσημέρι. Τέλος πάντων, εγώ αυτές τις λέξεις βρίσκω γιατί εγώ θέλω να είμαι αληθινός. Δεν θέλω να είμαι ξύλινος ούτε ψεύτικος. Δικά σας λόγια, βάλτε το Τζίπρα το 14 και αν εγώ λέω πολύ ηρεμότερα πράγματα από ό,τι έλεγε εκείνος το 14. Έτσι δεν είναι, βάλτε τις κασέτες ή τις χάσατε τις κασέτες. Τις χάσατε. Δεν έχετε τις κασέτες. Δεν έχετε τις κασέτες. Η προδοσία που έγινε για το Σκοπιανό δεν θα περάσει έτσι. Πολεμάτε μοιράζοντας λεφτά να καταπιεί ο λαός αυτό που συνέβη. Ξεχάστε το. Η τιμή της Μακεδονίας δεν εξαγοράζεται. Θα υπάρξουν και δίκες για το Σκοπιανό. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης δεν θα καταγραφεί σε αυτούς που δεν ήταν στην πλευρά της προδοσίας. Γιατί για το όνομα της Μακεδονίας το πουλήσατε εσείς πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Κώστα Καραμαλή και την Τώρα Μπακογιάννη. Γελάτε, εντάξει, ξέρετε, το να γελάει κανείς δείχνει ότι είναι και εκτός τόπου και χρόνου. Καμιά φορά το γέλιο. Θέλω να πω δύο λέξεις για το κτηματολόγιο. Λέτε, αν δεν το δηλώσεις, το χάνεις. Τι είναι αυτό, γιατί να το χάνεις. Να έχεις δυνατότητα μέχρι το επόμενο συμβόλαιο να κάνεις τη δήλωση. Γιατί αν το χάνεις. Τι είναι τα βατζίδες, είναι το κράτος δηλαδή και πρέπει να παίρνει τα σπίτια του κόσμου. Έτοιμα όλων των ομογενών είναι να έχει δυνατότητα
μέχρι την επόμενη μεταβίβαση να κάνει την ανανέωση του κτηματολογίου. Τι είναι αυτά, τι το χάνεις. Ποια βουλή υπέγραψε να χάνεις την περιουσία σου. Μετά στους μικρομολογιούχους. Τους λέγανε οι τράπεζες στους μικρομολογιούχους ότι βάλτα τα λεφτά, αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, είναι ισχυρότερα από το να τα έχεις στην Α και στην Eurobank. Στην Α και στην Eurobank δεν χάθηκαν τα λεφτά και χάθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Είναι αξιοπιστία κράτους. Πρέπει να το θέμα αυτό για τους μικρομολογιούχους και για τους έχοντας δάνειο σε ελβετικό φράγκο, πρέπει να το λύσει η Βουλή. Πρέπει να το λύσει η Βουλή, γιατί κάποιοι χάσαν τα λεφτά τους, κύριοι. Και τα χάσανε ανέντιμα, παροτρινόμενοι να προχωρήσουν και εξαπατώμενοι οι άνθρωποι χάσαν τα λεφτά τους. Είτε οι μικρομολογιούχοι, είτε σε ελβετικό φράγκο. Και διαψεύστε με αν λέω ψέματα. Λέτε συνέχεια ότι έχουμε την πρόοδο, από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρόοδος και η συντήρηση από την άλλη μεριά. Η συντήρηση. Η πρόοδος, σε τι έγκυται η πρόοδος. Το ότι βάλαμε τα φάρμακα σε λίστες και δεν μπορεί ένας να έχει το φάρμακο το αναλογούν στην ασθένειά του. Αυτό είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος αυτό. Το ότι κόψαμε το ΕΚΑΣ, είναι και αυτό πρόοδος. Είναι στα αλήθεια πρόοδος αυτά τα πράγματα. Τι είναι πρόοδος για σας, που δεν είστε δεξιοί. Μπορεί ένας με το μανδύα της αριστεράς να είναι πιο δεξιός από τους δεξιούς. Η ουσία μετράει. Δεν μετράει το τι δηλώνεις. Και στο ΠΑΣΟΚ δηλώνανε σοσιαλιστές και είπαμε ο Ανδρέας Παπανδρέου τις διακοπές του τις έχανε με το κότερο του Γκουανταλαχάρα, του Κόκαλη. Και ήταν τόσο καλός ο Κόκαλης που του είπατε έλα εδώ για υποψήφιος σε εμάς. Στο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος. Είναι καλός ο άνθρωπος. Πήραν και το κότερο και το... δεν πήρατε μόνο το Κόκαλη, πήρατε και το κότερο. Καλά λέει. Βέβαια, πάει, ο Αστακός πάει με, το, με την πανοπλία του. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πήρατε στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, ο κύριος Κυμπουρόπουλος είναι ένας νέος επιστήμονας, μπορεί να πάει σε όποιο κόμμα θέλει. Άλλωστε τώρα τα κόμματα είναι περίπου ίδια, όπου και να πάει. Διάλεξε το κόμμα που κατά τις δημοσκοπήσεις έχει ρεύμα. Σου λέει πάω εκεί, μήπως βγω. Αλήθεια, έχει πιστεί ο κύριος Κυμπουρόπουλος ότι όλα τα χρόνια που κυβέρναγε η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, στήριξε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει πιστεί ή πήγε για την προσωπική του ανέλυξη. Να δεχθώ ότι ο Πολάκης φέρθηκε άσχημα σε ένα τέτοιο άνθρωπο, σε ένα επιστήμονα που θέλησε να μπει στην πολιτική. Είναι αληθές αυτό. Ήταν σκληρός ο Πολάκης. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Κυμπουρόπουλος, με την παιδεία που έχει, έχει νομίζω τελειώσει η ιατρική, πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που δικαιώνει τους φτωχούς, τους ανήμπορους. Το πιστεύει ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Άρα, γιατί πήγε, γιατί διάλεξε αυτό το κόμμα. Γιατί θέλησε την άνοδό του. Φέρθηκε κι αυτός όπως φέρθηκε κάθε Έλληνας. Πονηρά. Να βγει. Στην πολιτική έχετε μπροστά σας και μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι 40 χρόνια στην πολιτική. Τα πρώτα 37 ήταν εκτός πολιτικής. Δεν κοίταξα να βρω έναν τρόπο να αναρριχηθώ ή να μπω από το παράθυρο. Και έδωσε ένα δίδαγμα εγώ, υπομονής, σε κάποιες θέσεις. Αυτό το δίδαγμα δεν το είδε ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Αν δεν το είδε, λάθος του. Θα είναι κακή η εξέλιξή του. Αν δεν έχει τη δύναμη και την κρίση
να διαλέξει κόμμα και πάει μόνο με κριτήριο που θα βρει ευκολότερη αναρρίχηση. Το ξέρετε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, λίγο να συντομεύσετε. Περιμένουμε και τα παιδιά να τα ανακοινώσουν. Όλη η αίθουσα εδώ τρεις μέρες μιλάτε μέρα νύχτα τα ίδια. Τώρα είμαστε στο τέλος και πετσίτιδες, μαρινάκηδες, κότερα. Εδώ έχει γίνει καφενείο η Βουλή. Εντάξει, να μην επιτρέψτε, το συνεχίσουμε. Μου, δεν είναι. Έγινε μια εχθές φορά. Εχθές λέγατε για τα φρονήματα ενός πεθαμένου του πατέρα Τσίπρα. Εδώ λέγονται τέρατα και σημεία. Αφήστε ένα να μιλήσει λίγο πολιτικά. Σας παρακαλώ. Εντάξει, τέλος πάντων. Ξέρω ότι είναι. Θέλω να πω και για τις δημοσκοπήσεις κάτι. Πρέπει να πω και για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Στις δημοσκοπήσεις οι νεοδημοκράτες οι οποίοι τους βγάζουν ότι προχωρούν πρώτοι, τις πιστεύουν. Οι αριστεροί λένε είναι φτιαχτά. Εγώ ζήτησα σε κάποια παλιά μου συνάντηση στην αρχή της τετραετίας από τον Τσίπρα να κάνει μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Δηλαδή πριν μια εφημερίδα ή ένα κανάλι δημοσιεύει τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, τα ευρήματα να τα ελέγχουν στην ανεξάρτητη αρχή. Τρεις φορές μου είπε ψέματα ο Τσίπρας, δεν έκανε τίποτα. Και εκεί κατάλαβα ότι το χάος τον ενδιαφέρει να συνεχιστεί. Γιατί σου λέει θα χάσω σήμερα, θα ξανακερδίσω μεθαύριο. Το πάνε έτσι τα δύο κόμματα. Δεν θέλουν να φτιάξουν δημοκρατία. Σου λέει δεν με νοιάζει, ας χάσω τώρα. Θα υπονομεύω τον άλλον που θα έρθει και μοιραίος θα έρθω εγώ μετά με την τραμπάλα ή ο ένας ή ο άλλος. Όμως μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσει η τραμπάλα και είναι πολύ κοντά αυτή η στιγμή. Μπορεί να σταματήσει η τραμπάλα και να μην είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Και να μην είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και να υπάρχει κάποια ένωση κεντρών που δεν θα δίνει ούτε στο Μητσοτάκη ούτε στο Τσίπρα. Εκεί τα 11 σημεία της Ένωσης Κεντρών και πρώτα το δημοψήφισμα για τη Μακεδονία αν δεν γίνει δεκτό, μην μου τηλεφωνήσετε, κύριε, εσείς, μην μου τηλεφωνήσετε. Πέστε στον αρχηγό σας ότι αν δεν γουστάρει δημοψήφισμα για τη Μακεδονία να ξαναμιλήσει ο λαός που δεν μίλησε στα, που, ο λαός που μίλησε στα Σκόπια, δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει στην Ελλάδα. Να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που θα μπουν της Ένωσης Κεντρών δεν δίνουν σε κανένα αν δεν γίνει δημοψήφισμα να εκφραστεί ο λαός. Τελεία και παύλα, το ξέρετε αυτό. Όλο το χρυσάφι της Ελλάδος να μου κουβαλήσετε, δεν δίνω. Η χώρα προδόθηκε στις πρέσπες και πρέπει αυτό να διορθωθεί. Δεν μπορεί να ζει η Ελλάδα ατιμασμένη, γιατί κατ' ουσίαν αυτό έχει γίνει. Στις πρέσπες ατιμάστηκε η χώρα. Αυτό είναι και είναι ντροπή σας να γελάτε κάποιοι. Είναι ντροπή σας αν γελάτε. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχει και η αναισθησία εκτός από την κάθε είδους κακεντρέχεια την υπόλοιπη. Γεια σας κύριε. Ευχαριστούμε. Μια ανακοίνωση.